Καλησπέρα σας λοιπόν. Ο Sky, όπως έχετε διαπιστώσει, έχει αλλάξει το πρόγραμμά του για να σας μεταφέρουμε όλες τις εξελίξεις. Εξελίξεις που έχουν πυκνώσει πολύ, δεν είναι όπως τον παλιό καλό καιρό, που ο χρόνος επέτρεπε έτσι μια ομαλή μεταβατική περίοδο. Τώρα γίνονται πολλά. Ο πολιτικός και οικονομικός χρόνος δεν επιτρέπει μια τέτοια μετάβαση. Έχουν πυκνώσει και τα γεγονότα. Μέσα σε 24 ώρες εκλογές και ορκομοσία του νέου Πρωθυπουργού. Πού είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αχιλλέας Τόπας είναι έξω από το Προεδρικό. Ο κύριος Τσίπρας είναι μέσα να μας δώσει λίγο το κλίμα. Σε λίγη ώρα βεβαίως θα μεταδώσουμε σε απευθεία σύνδεση την ορκομοσία του κύριου Τσίπρα. Πρώτα όμως να πάρουμε μια ιδέα από τον Αχιλλέα. Και σε λίγα δευτερόλεπτα θα δούμε, Αχιλλέα, και το απόσπασμα αυτό που μας έδωσε δημόσια τηλεόραση από τον διάλογο, τα λίγα δευτερόλεπτα που είχε ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Παπούλια. Λοιπόν, Σπύρο, καλησπέρα και από μένα. Εμείς πριν από λίγο μεταφερθήκαμε, είμαστε εδώ απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου, διότι είχαμε την πληροφόρηση ότι ο κύριος Τσίπρας μετά την ορκομοσία, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 ακριβώς, δηλαδή σε λίγα λεπτά από τώρα. Είχαμε την πληροφορία λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πήγαινε στο Μέγαρο Μαξίμου για να έχει μια ολιγόλεπτη συνάντηση με τον απερχόμενο Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Ωστόσο, μαθαίνουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει λίγο αργότερα. Λοιπόν, θέλω να ζητήσω από τον εικονολήπτη μας, τον Γιάννη Λαγιώτη, να σας δείξει τι γίνεται αυτή τη στιγμή έξω από το Προεδρικό Μέγαρο, για να πάρετε κι εσείς μια εικόνα. Μπορείτε να δείτε ότι υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι, συνάδελφοι οι περισσότεροι, είτε φωτογράφοι, είτε τεχνικοί, είτε δημοσιογράφοι από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Είναι ενδεικτικό του τεράστιου ενδιαφέροντος που υπάρχει για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα με τις εκλογές. Εκτός από τους δημοσιογράφους, υπάρχει χιλιά και κόσμος, ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που έχουν συγκεντρωθεί εκεί για τον κύριο Τσίπρα, ή είναι περισσότεροι συνάδελφοι? Όχι, Σπύρο, είναι σχεδόν αποκλειστικά συνάδελφοι και βουλευτές και στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι άλλωστε εύκολη και η πρόσβαση εδώ, καθώς υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη και δεν αφήνει κανένα να περάσει και να βρεθεί εδώ ο οποίος δεν έχει δουλειά. Άρα, ναι, λοιπόν, δεν υπάρχουν καθόλου υποστηρικτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας ήρθε εδώ συνοδευόμενος από τον Νίκο Παπά και από τον Παναγιώτη Σκουρλέτη, οι οποίοι αναμένεται να αναλάβουν και σημαντικά χαρτοφυλάκια, κάτι το οποίο θα το ξέρουμε και αύριο οριστικά στη νέα κυβέρνηση, δηλαδή τι αρμοδιότητες θα αναλάβουν. Και η πληροφορία που έχουμε είναι ότι τελικά δεν θα μεταβεί μετά το Προεδρικό Μέγαρο, δεν θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου, λένε, αλλά θα πάει στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή για να αποτίσει φοροτιμή στο μνημείο εκεί, Ακριβώς. Και ενδεχομένως η συνάντηση αυτή η εθιμοτυπική, η ολιγόλεπτη με τον Αντώνη Σαμαρά να γίνει λίγο μετά, αργότερα. Κάτσε τώρα εγώ λίγο. Πάντως, να τρέξω, επίτρεψέ μου μόνο, Αχιλλέα, να τρέξω λίγο το χρόνο, γιατί βλέπουμε τον κύριο Τσίπρα. Είναι ζωντανή εικόνα που παίρνουμε, έτσι. Ξεκινάει ορκομοσία. Αντώνης Ατζολέτος είναι μέσα, αλλά μάλλον θα πρέπει να σε ακούσουμε σε λίγο, Αντώνη. Εκτός αν καθυστερήσει να αρχίσει η ορκομοσία. Μόλις ήρθε ο κύριος Τσίπρας, αναμένουμε και τον κύριο Παπούλια προκειμένου να ξεκινήσει. Βλέπετε τον κύριο Τσίπρα αυτή τη στιγμή χαμογελαστός. Χαμογελάει και στους δημοσιογράφους και στους τεχνικούς. Πρέπει να σας πω πως μαζί του, εκτός από τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Παπά, είναι και ο κύριος Σπύρος Σαγιάς. Ο κύριος Σπύρος Σαγιάς, ο οποίος κάθεται δίπλα στον κύριο Παπά, και είναι ο νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως μάθαμε, δικηγόρος στο επάγγελμα. Και βεβαίως αναμένουμε τον κύριο Παπούλια για να ξεκινήσει ο πολιτικός όρκος, ο οποίος θα δώσει σήμερα κύριος Τσίπρας. Νωρίτερα, σας θυμίζω, ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε και με τον Αρχιεπίσκοπο, όπου του εξέφρασε την επιθυμία του να πραγματοποιήσει σήμερα έναν πολιτικό όρκο. Ήρθα να πάρω την ευχή σας, του είπε ο κύριος Τσίπρας, και ότι οι σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας θα αναβαθμιστούν από εδώ και πέρα. Ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε ασφαλώς την ευχή του στον κύριο Τσίπρα και του ευχήθηκε ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα. Μπορεί να μην έχεις οπτική επαφή, Αντώνη, αλλά βλέπουμε εμείς τον κύριο Παπούλια στο βάθος να έρχεται προς τα εκεί που είσαι εσύ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Πολύ ωραία. Οπότε σε λίγο θα τον δούμε και εμείς στην μεγάλη αίθουσα που παραδοσιακά γίνονται οι ορκομοσίες. Πολύ διαφορετικές βεβαίως αυτή τη φορά, καθώς δεν είναι εδώ πέρα ούτε ο Αρχιεπίσκοπος ούτε Μητροπολίτες όπως συνηθίζαμε στην παλιότερη εικόνα. Αναμένουμε αύριο να γίνει ή το πολύ την Τετάρτη το πρωί και η ορκομοσία του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς ο Παπά ήρθε και ο κύριος Παπούλιας στην μεγάλη αίθουσα. Πλησιάζει τον κύριο Τσίπρα. Σε λίγο λογικά θα ξεκινήσει η διαδικασία του πολιτικού όρκου που θα δώσει ο κύριος Τσίπρας.
Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας διαβεβαιώσω την τιμή και την συνείδησή μου ότι θα τηρώ το Σύνταγμα και τους νόμους και ότι θα υπηρετώ πάντα το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Όπως είδε Σπύρο, δεν ξέρω αν με ακούτε. Σε ακούμε, αλλά ξέρεις, αφήνουμε λίγο και τον ήχο, μήπως πιάσει κάτι τα μικρόφωνα από τους διαλόγους. Και αυτή τη στιγμή, όπως με ενημερούν και πάνω από το κοντρόλ, Αντώνη, όλα τα διεθνή δίκτυα δείχνουν τώρα σε ζωντανά την ορκομοσία. Ακριβώς, εδώ πέρα υπάρχουν πάρα πολλά δίκτυα και πάρα πολλοί φωτογράφοι. Ακούσαμε τον πολιτικό όρκο του κυρίου Τσίπρα, διαβεβαίωσε στην τιμή και τη συνείδησή του ότι θα τηρεί το Σύνταγμα και τους νόμους και θα υπηρετεί πάντα το γενικό συμφέρον του ελληνικού λαού. Και σειρά του κυρίου Τσίπρα τώρα να υπογράψει το πρωτόκολλο. Κύριε Πρόεδρε, ο διορισμός του πλέον ως Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Κυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας ευχαρίστησε όλους και τους δημοσιογράφους και τους εθνικούς. Χαιρετάει τώρα τον κύριο Παπούλια. Με βάση ότι ξέρουμε ως τώρα, ο κύριος Τσίπρας Σπύρο θα μεταβεί στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου θα καταθέσει στεφάνι για τους εκτελεστέντες. Έχουμε τώρα και τις φωτογραφίες τις καθιερωμένες από την τελετή. Και αμέσως μετά, πρέπει να σας πω, αμέσως μετά την κατάθεση του στεφάνου θα μεταβεί στο, θα έρθει εδώ πάλι δίπλα στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συναντήσει τον κύριο Σαμαρά. Αναχωρεί ο κύριος Τσίπρας. Βομβαρδισμός από φλας. Όλα καλά. Είναι πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί κόσμος, Σπύρο. Όπως ήταν και όλες τις προηγούμενες βράδες, βέβαια. Απλά πονάζω. Λοιπόν, και φεύγει ο κύριος Τσίπρας με τον κύριο Σκουρλέτη και τον κύριο Παπά και τον νέο γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, μας είπες το όνομά του, πρέπει να μαθαίνουμε σιγά σιγά πρόσωπα, Σπύρος, έτσι και πράγματα. Σπύρος Αγιάς, νέος γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουμε τώρα μια συνομιλία με τον κύριο Παπά που θα έρθουμε και εμείς να μάθουμε πράγματα παραπάνω. Μήπως να σε αποδεσμεύσουμε τώρα τότε. Κοίταξε, να διευκολύνουμε, θα παρακαλούσα να διευκολύνουμε λίγο και τους συναδέλφους να κάνουν τη δουλειά τους. Βλέπουμε τι γίνεται έξω. Ο Αχιλλέας Τόπας, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Προεδρικού και Μεγάρου Μαξίμου, μπορεί τώρα να μας πει, σε λίγο θα φανεί και ο κύριος Τσίπρας. Μας είπε, Αχιλλέα, ότι πρώτα θα πάει, μας το είπε βέβαια και ο Αντώνης από το ρεπορτάζ του, πρώτα θα πάει στην Κεσαριανή και μετά στο Μεγάρο Μαξίμου. Ναι, και για να το λέω ο Αντώνης σίγουρα ξέρει κάτι περισσότερο. Θα ξέρει. Με ρώταγες, με ρώταγες να σας πω και το εξής, επειδή με ρώταγες αν έχει και υποστηρικτές. Ναι, μήπως έχει πάει και κόσμο έτσι αυθόρμητα για να... Όχι, έχει όμως και ορισμένους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πριν από λίγο συνάντησα την κυρία Θεανό Φωτίου, η οποία πήγε και εκείνη στο Προεδρικό Μέγαρο για να δει την ορκομοσία του Αλέξη Τσίπρα. Και είδαμε πριν από περίπου μισή ώρα 3 με 4 άτομα τα οποία μπήκανε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και από ό,τι μάθαμε πρόκειται για συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και περιμένουν. Και εμείς βλέπουμε. Και βεβαίως τώρα περιμένουμε να βγει ο κύριος Τσίπρας από το Προεδρικό Μέγαρο. Σε δευτερόλεπτα θα τον δεις. Σε δευτερόλεπτα, γιατί εμείς παίρνουμε εικόνα τώρα μέσα από το Προεδρικό. Οπότε σε δευτερόλεπτα τον έδεις, θα βγει έξω για να φύγει να πάει στην Κεσαριανή. Όπου και εκεί βεβαίως, το λέω για τους τηλεθεατές μας, για να ξέρετε, θα σας μεταδώσουμε λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα. Και βεβαίως μετά. Σπύρο, στο Μαξίμο τα πάει, ναι. Η πύλη πάντως στο Μέγαρο Μαξίμου, η κεντρική, έχει ανοίξει. Βεβαίως, για τα καλά θα έλεγα. Ναι, η πληροφορία που έχουμε
λέει ότι ο κύριος Τσίπρας δεν θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου και βλέπω τώρα και αστυνομικούς από την ασφάλειά του να μπαίνουν μέσα στα αυτοκίνητά τους. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι ο νέος πρωθυπουργός της χώρας βγαίνει από το Προεδρικό Μέγαρο και βλέπετε και τι γίνεται από όλους τους συναδέλφους οι οποίοι προσπαθούν να έχουν έστω και ένα πλάνο λίγων δευτερολέπτων. Ναι. Και βεβαίως θα αναχωρεί με τη συνοδεία του, θα πάει στην Κεσαριανή όπως είπαμε και στη συνέχεια κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει και η συνάντηση με τον απερχόμενο Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Εμείς θα εκμεταλλευόμαστε τώρα, παρότι οι κάμερές μας είναι σε όλα τα σημεία και στη Κεσαριανή και στα Προεδρικά και παντού, θα εκμεταλλευόμαστε τα μεσοδιαστήματα, δηλαδή το χρόνο που απαιτεί μετάβαση του κ. Τσίπρα, για παράδειγμα, από το Προεδρικό μέχρι την Κεσαριανή, για να σχολιάζουμε την επικαιρότητα και με συναδέλφους δημοσιογράφους και με καθηγητές συνταγματικού δικαίου, να πιάσουμε λίγο και το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα, όπως για παράδειγμα το σχηματισμό της κυβέρνησης, ποια πρόσωπα θα πρωταγωνιστούν σε αυτή τη νέα κυβέρνηση. Τώρα μπορούμε να έχουμε τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Δημητρόπουλο, σε λίγο θα τον έχουμε. Τον Βασίλη τον Πεσκιάνη, τον συνάδελφο. Εντάξει, σε λιγάκι θα τον ακούσουμε, θα τον δούμε και σε λιγάκι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας και ο δημοσιογράφος Αυγής, ο Πέτρος Κατσάκος και άλλος πολλής κόσμος, επαναλαμβάνω, για να δούμε, να έρθουμε λίγο και στα της επόμενης ημέρας. Δηλαδή, είδαμε τώρα το διαδικαστικό, να πάμε λίγο και στα ουσιώδη. Αυτά που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η νέα κυβέρνηση. Διαφημίσεις για να φύγουν από τη μέση, ούτως ώστε να έχουμε μετά καθαρό χρόνο να δούμε όλα τα πράγματα με τη σειρά.